Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, άλλη μια θητεία ξεκινάει και είναι γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που πέρασαν κυριολεκτικά ταυτίστηκαν με τη βάρβαρη εναλλασσόμενη μνημονιακή πολιτική από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και οι Δήμοι ταυτίστηκαν με αυτή την πολιτική με όχημα τη λεγόμενη αποκέντρωση για την αυτοτέλεια. Είμαστε σε μια περίοδο που το κράτος αδειάζει από πάνω του ευθύνες σε παιδεία, υγεία, πρόνοια, αθλητισμό, πολιτισμό. Στο όνομα του απόμακρου συγκεντρωτικού και σπάταλου κράτους, οι Δήμοι γίνονται αρρωγοί μιας γενικευμένης ανταπόδοσης, αρρωγής επιχειρηματικότητας, της όλο και μεγαλύτερης επιβάρυνσης των λαϊκών οικογενειών, της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, της διαφοροποίησης ακόμα και των ελάχιστων παροχών στην παιδεία και την πρόνοια. Σήμερα τα δημοτικά και ανταποδοτικά τέλη ξεπερνάνε κατά πολύ τη χρηματοδότηση από το κράτος. Με βάση το μεσοπρόθεσμο για το 2020 προβλέπει ανώτατο ύψος κρατικής χρηματοδότησης στα 2,74 δις και μένει να δούμε κατά πόσο αυτά τα ποσά θα αποτυπωθούν και στον κρατικό προϋπολογισμό που θα διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ το ύψος των ίδιων εσόδων αποτέλει και τοπικούς φόρους υπερτερούν της κρατικής χρηματοδότησης. Τα παραπάνω μεγέθη στον προϋπολογισμό της τοπικής διοίκησης επιβεβαιώνουν ότι το αστικό κράτος και η τοπική περιφερειακή θεσμή του ενιαία ευθυγραμμίζονται στο κύριο καθήκον της αστικής τάξης, αυτό της απελευθέρωσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτό το περιβάλλον εξηγούνται και οι νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που τρώει από τα αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και που συνοδεύει το αφήγημα της ανάπτυξης για όλους με επιδιώξεις και τις διασυνδέσεις των τοπικών αρχών με επιχειρηματικά συμφέροντα και προτεραιότητες. Εκεί αποσκοπούν και το επιτελικό κράτος, όπως και η ψηφιακή διακυβέρνηση, το πρόσφατα ψηφισμένο πολυνομοσχέδιο και το άρθρο 178. Και το λέμε αυτό γιατί αυτή η πολιτική δεν είναι εντελώς καινούργια, με την έννοια ότι οι πράξεις στη διαχείριση απορριμμάτων είναι σε ευρεία πορεία υλοποίησης ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που συνοδεύτηκε με τις αντιλαϊκές ανατροπές στη λειτουργία των ΦΟΣΔΑ, και εξάλλου σε αυτή την κατεύθυνση από το 2011 έχουν παραχωρηθεί από το 30% των Δήμων σήμερα οι υπηρεσίες αυτές σε ιδιώτες. Ενώ, όπως ξέρουμε, τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος αβαντάρουν και δημοτικές αρχές για την καρκινογόνα καύση των σκουπιδιών για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων. Όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ο φόρος αίματος που καταθέτουν οι εργαζόμενοι των Δήμων όλα αυτά τα χρόνια, με 43 νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες. Και δείχνει το ένοχο καθεστώς που διαμορφώνεται, που κανένας αιρετός δεν μπορεί να κάνει πως δεν το βλέπει. Το αίτημα, παραδείγματος χάρη, να ανατραπεί το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο και το καθεστώς της 24ωρης λειτουργίας που εντατικοποιεί την εργασία, που έχει κάνει σκόνη το πενθήμερο, όνειρο απατηλό την υποχρεωτική ημέρα ανάπαυσης, είναι επιβεβλημένο να μπει σε πρώτο πλάνο διεκδίκησης και για τους εργαζόμενους και για τους αιρετούς. Είναι η συνέχεια των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό που ο μνημονιακός Σκορσές και ο Πέλεκης των ισοσχελισμένων προϋπολογισμών το συναρτά με το να βάζει ο Δημότης συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Και μπορεί να έγιναν ορισμένες προσλήψεις στην καθαριότητα, όμως αυτό συναρτάται με τα ανταποδοτικά τέλη που για να πληρώνεται ο εργαζόμενος πρέπει να πληρώνει διπλά ο Δημότης και μάλιστα να πληρώνει πρόσθετα από αυτά που πληρώνει στο κεντρικό κράτος. Και βέβαια μπροστά μας έχουμε και τους 95.000 εργαζόμενους για τα βαρέα και ανθυγιεινά που θυμίζουν ότι η μεταμνημονιακή εποχή είναι ένα παραμύθι και ότι μοιάζει σαν μια σταγόνα νερό με τη λεγόμενη μνημονιακή. Στο μέρος που αφορά τις επενδύσεις και τα τεχνικά έργα στους Δήμους, ξετυλίγεται το πρόγραμμα Φιλόδημους, που αφορά σε έργα αποχέτευσης, χαδά, οδοποιίας, ίδρυυσης κλπ. Η υλοποίησή του όμως γίνεται με δανεισμό από το ΤΟΠΟΔΟΥ και την ΕΤΕ και πληρώνεται από το ΠΟΔΟΕ. Φαινομενικά πρόκειται για έργα που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη ζωή των εργαζόμενων. Όμως στην πραγματικότητα η υλοποίησή τους έχει πολλαπλές στοχεύσεις. Αφορά την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή των Δήμων και περιφερειών με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, καθώς μπουκώνει με ζεστό κρατικό χρήμα τους εργολάβους και ταυτόχρονα εξυγχρονίζουν για λογαριασμό του κεφαλαίου τις αναγκαίες για την κερδοφορία υποδομές. Με αυτό το πλαίσιο γίνεται, παραδείγματος χάρη, ο εξυγχρονισμός
του πεπαλαιωμένου δικτύου ίδρυυσης αποχέτευσης που συνεπικορεί του σχεδιασμού εμπορευματοποίησης του νερού, ενώ πίσω από το μανδύα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής εξυφαίνονται σχέδια για τις λεγόμενες πράσινες business με όχημα το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει για τις ενεργειακές κοινότητες και που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε και ο κύριος Μπουτάρας, το ΠΟΔΟΕ για το 19 ήταν 11 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται περαιτέρω πίεση. Τη στιγμή που έχουμε τεράστιες καταστροφές και στην περιοχή μας, στο Πύλιο, όταν σε μια σεισμογενή χώρα το 80% των δημόσιων κτηρίων και των σχολείων παραμένει ανέλεγκτο. Και αυτό που ακούμε ότι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με τις φυσικές καταστροφές είναι κυριολεκτικά πρόσκληση στο νου και τη συνείδηση ενός λαού που έχει γονατίσει από τα βάρβαρα μέτρα που πληρώνει συνεχώς. Στην ίδια αυτή κατεύθυνση η εμπορευματοποίηση της γης και του περιβάλλοντος απογειώνεται. Οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που προηγήθηκαν ο Καποδίστριας, ο Καλλικράτης, όπως και ο Κλισθένης που ακολούθησαν, ορίμασαν το έδαφος για αυτές τις ανατροπές που είπαμε πιο πριν. Και είναι να απορεί κανείς για ποιο λόγο έγινε τόσο δώρο το προηγούμενο διάστημα από τους εκλεγμένους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στην τοπική διοίκηση για το εκλογικό σύστημα. Ενώ στο θεσμικό υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων. Κυριολεκτικά έχουν παραμεριστεί από αυτό το καθεστώς οι λαϊκές ανάγκες. Πήραν ανάσα και αέρα τα πανιά της επιχειρηματικής δράσης. Οι δήμαρχοι έγιναν μάνατζερ. Στα όργανα της τοπικής διοίκησης συνοστίζονται πρόσωπα της αγοράς, ιδιοκτήτες ΠΑΕ, μέσων ενημέρωσης, κάθε λογής επιχειρηματίες μαζί με τα συμφέροντά τους. Το δίλημα για μας, συγκεντρωτισμός ή αποκέντρωση, είναι κάλπικο και στόχος είναι να κρύψει το κύριο ότι το κεντρικό κράτος, οι θεσμοί του στην τοπική διοίκηση, οι ευρωενωσιακοί μηχανισμοί ενιαία από κοινού εχθρικά δρούν απέναντι στο λαό. Ποιος μπορεί να παραβλέψει εδώ νόμους που απαλλάσσουν από φόρους και τέλη μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα στον τουριστικό τομέα, όταν ο νόμος είναι άδεκτος και κόβει το νερό από τα φτωχόσπιτα για μερικές δεκάδες ευρώ και βγάζει σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό για χρέη 500 ευρώ στο Δήμο. Αυτή η πολιτική ταξική που εφαρμόζουν η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η χθεσινή του ΣΥΡΙΖΑ, η αναδιανομή δηλαδή του πλούτου σε όφελος του εγχώριου και ξένου κεφαλαίου, διαπερνάει έναν προς έναν τους φορείς του κράτους, τους προϋπολογισμούς, τις λειτουργίες τους, και όλο αυτό φαίνεται ζωντανά. Και μάλιστα το βαφτίζουν και δίκαιη ανάπτυξη ή ανάπτυξη για όλους, καλλιεργώντας και το ψεύτικο δίπολο για το ποιος είναι ο καλύτερος τάχα διαχειριστής του. Δηλαδή για το αν τον ένφια θα τον εισπράττει ο Δήμος ή η κυβέρνηση. Όμως κουβέντα δεν λένε και οι δυο για ότι πρόκειται για έναν άδικο νόμο που αναγκάζει τον εργαζόμενο να πληρώνει νίκη για το σπίτι του. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να τονίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι είναι πολύ επικίνδυνη η συνένεση που διαμορφώνεται, όπως διαπιστώνει και ο Αμερικανός πρεσβευτής στη χώρα μας, όσον αφορά τους σχεδιασμούς που μετατρέπουν τη χώρα και την περιοχή μας σε γέφυρα πολέμων που κάνουν οι υπεριαλιστές, σε λιμέρια Αμερικανονατοϊκών στρατευμάτων και αυτά με δοσμένο το κρυζάρισμα του Αιγαίου, με δοσμένη τη διχοτόμηση της Κύπρου, τις καραβιές των προσφύγων, την απροκάλυπτη πίεση σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία. Και μάλιστα εμείς λέμε ότι χρειάζεται να προβληματιστεί ένας λαϊκός κόσμος, ότι εδώ βρήκαν και πρόθυμους δημάρχους και περιφερειάρχες να διαφημίζουν αυτά τα ανατολικά σχέδια. Για δείτε τα σουλάτσα του Αμερικανού πρέσβη στα δημαρχιακά μέγαρα ή να δούμε μερικές επισκέψεις ορισμένων αυτοδιοικητικών στα σαλόνια του ΝΑΤΟ για να μάθουν για το θεσπέσιο έργο του. Υπογραμμίζουν και έτσι ότι οι εθνικιστικές φωνές που σηκώθηκαν το προηγούμενο διάστημα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως και οι τωρινές ανησυχίες ορισμένων για το προσφυγικό μεταναστευτικό, είναι παραπάνω από πρόκληση, μιας και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η βασική αιτία του προβλήματος. Και από αυτή την άποψη χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας σε κάθε περιοχή για αξιοπρεπείς ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, με εξασφάλιση αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας, παιδείας για τα προσφυγόπλα για όσο καιρό μείνουν στη χώρα μας, για γρήγορη εξέταση των αιτήσεων ασύλου με τη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Προπάντων, να δυναμώσει η πάλη για την κατάργηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και του εγκλωβισμού που προκαλεί, βάζοντας το στόχαστρο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και των κομμάτων της, καθώς και του ίδιου του συστήματος που γεννά πόλεμο, εκμετάλλευση και προσφυγιά. Δεν υποτιμούμε καθόλου, ούτε παραγνωρίζουμε τους συσχετισμούς δύναμης. Ξέρουμε ότι στην πολιτική συνείδηση είναι αρνητική.
Σε αυτές τις συνθήκες εμείς δεν κάνουμε αφιψηλού κριτική. Απέναντι σε αυτή την πολιτική προβάλλουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής λύσης που θέτουμε ανοιχτά στο λαό, χωρίς μισόλογα και περιστροφές. Οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας, φίλες και φίλοι, έχουν πολιτικό και οικονομικό κόστος για την εξουσία των επιχειρηματικών ομίλων και για το πολιτικό προσωπικό που τους στηρίζει. Θα δώσουμε τη μάχη λοιπόν στους δήμους μας, στις λαϊκές γειτονιές, κλείνω κύριε Πρόεδρε, στις λαϊκές γειτονιές, στα χωριά, στο εργατικό λαϊκό κίνημα για να πάρει ανάσα ο λαός. Γιατί την έχει ανάγκη σήμερα με αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό να πιστέψει στη δύναμή του, στο δίκιο του, να διευρύνει τις απαιτήσεις του. Αυτή την υποχρέωση αναλαμβάνουμε εμείς απέναντι στο λαό να στηρίξουμε, να προβάλλουμε τις ανάγκες του, της νεολαίας, στην πάλι ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου, των κομμάτων που την προωθούν και τη στηρίζουν. Και πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον δρόμο μπορούμε να συναντηθούμε με πολλούς άλλους συναγωνιστές, άσχετα αν συμφωνούμε σε όλα. Σας ευχαριστώ.